Η σημερινή εκδήλωση, η Παράσταση Δερματιτής, είχε μεγάλη επιτυχία. Είχαμε συμπαραστάτες, τους γονείς, την Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Δαιμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Είχαμε όλη τη ΣΕΛΜΕ, ΑΒ, ΓΑΜΑ, ΔΕΛΤΑ, ΕΠΛΕΝ ΜΕ. Μας έστειλε συμπαράσταση ο Σύλλογος Διδασκόντων Υπαίθρου και η άλλη σύλλογη, η οποία δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, που είχε μεγάλη συμμετοχή. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε να είναι τα σχολεία ανοιχτά κάτω από προϋποθέσεις. Και είμαστε οι πρώτοι που λέμε να κλείσουν τα σχολεία μέχρι τα Χριστούγεννα και να ανοίξουν για να μπορέσουν αυτές οι προϋποθέσεις που έχουμε πει τα αιτήματά μας να τα εφαρμόσει η κυβέρνηση. Γιατί πλέον η κατάσταση πάει στο απροφόρητο. Στη σημερινή συνάντηση είχαμε ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ λίγα στο σχολείο. Ελάχιστα, οι γονείς τα κατάσταση στο σπίτι. Πολλοί συνάδελφοι είναι με κρούσματα. Είναι στο νοσοκομείο διασωληνωμένοι. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Τα σχολεία όλα έχουν κλείσει από μία φορά τουλάχιστον στην Κεντρική Μακεδονία. 100%. Και πολλά έχουν κλείσει και δεύτερη φορά σε αναστολή. 14 και 14 ημέρες. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο γιατί αν ταλαιπωρούνται και οι γονείς. Άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα παιδιά τα οποία οι γονείς τα κατάσταση στο σχολείο και είναι στο γυμνάσιο παίρνουν απουσίες. Τα παιδιά αυτά θα μείνουν στην τάξη. Οι γονείς θα τα στέλνουν για να μην έχουν πρόβλημα. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να λάβει μέτρα έτσι ώστε για να βοηθήσει. Τα προβλήματα είναι πολλά και πριν την πανδημία δεν φρόντισαν να τα αντιμετωπίσει και τώρα έχουν χειροτερέψει. Καλό είναι να λάβει γρήγορα τα μέτρα για να μην έχουμε και θύματα από παιδιά. Με αφορμή το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το συνεχόμενο στην συνεχόμενη λειτουργία των ειδικών σχολείων, η Ομοσπονδία Γονέων αποφάσισε σήμερα να κάνει μια παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας και να ζητήσει άμεσα να παρθούν μέτρα ώστε τα σχολεία να είναι ανοιχτά με ασφάλεια. Εδώ και τώρα πρέπει τα ειδικά σχολεία να κλείσουν γιατί οι ανάγκες των μαθητών είναι τέτοιες που δεν καλύπτονται με την σημερινή λειτουργία. Να κλείσουν όμως με την προϋπόθεση ότι άμεσα η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα τέτοια ώστε μετά τις γιορτές το άνοιγμά τους να βρουν τους μαθητές με ασφάλεια στα σχολεία. Μαθητές με λιγότερα τμήματα ανατάξει, με περισσότερο προσωπικό, με περισσότερο βοηθητικό προσωπικό, με εξασφάλιση αδειών για το προσωπικό που πρέπει να μείνει εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας και με περισσότερους ελέγχους για την κατάσταση της υγείας των μαθητών ώστε να μπορεί τα παιδιά αυτά να βρίσκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και να μπορέσουν να μην αποκοπούν από την εκπαίδευση. Γιατί ξέρουμε καλά ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες χρειάζονται παραπάνω φροντίδα, χρειάζονται πολλαπλάσια μέτρα σε σχέση με τα γενικά σχολεία και χρειάζεται η κυβέρνηση να σχεδιάσει πραγματικά στο άνοιγμα των σχολείων, των ειδικών σχολείων, να βρει τους μαθητές με ασφάλεια να επιστρέψουν στους αίθουσες.